ευχαριστώ για την παρουσία σας. Έχω την αίσθηση ότι, και διαβάζουμε, ότι ψάχνετε και εσείς, αλλά κυριότερο ο Πάνος Καμένος, ένα βελούδινο διαζύγιο. Έτσι τυπλοφορούνται οι περισσότερες ειδήσεις με το συγκεκριμένο θέμα. Τι λέτε, κύριε Σακελάρη, οδηγήσετε πλέον μετά από περίπου 4 χρόνια σε διαζύγιο? Κοιτάξτε, καταρχήν χθες ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας το νέο σύνταγμα, η αποδοχή της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία θα έρθει και εδώ. Θεωρώ πως βαδίζουμε, τελείωσε αυτή η ιστορία, άρα σε λίγες μέρες, πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν, βαδίζουμε σε μια κύρωση αυτής της συμφωνίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση ολοκληρώνεται και η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΡ. Και εγώ θα έλεγα, ένα τέτοιο ζήτημα πρέπει να λύνεται. Να λύνεται πριν πάρει στο γόρδιο δεσμό, με συνταγματικό τρόπο, με συνενετικό τρόπο και με ορθώς πολιτική διάσταση των βλέποντας τα πράγματα, γιατί έτσι ολοκληρώνεται και η επιλογή της ηγεσίας των ΑΝΕΛ, που δεν επιμένει, και δικαίωμά της είναι να μην επιθυμεί να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, μιλάω για την ηγεσία, αλλά απ' την άλλη μεριά δεν μπορεί και μια κυβέρνηση στην οποία μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και προσωπικά ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ δήλωνε κατ' επανάληψη όλο το τελευταίο διάστημα ότι στηρίζει την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν... Άρα ο Αλέξης Τσίπρας, να το πω, έχει το πάνω χέρι, κύριε Σακελάρη, και ας μην ακουστεί περίεργα, ότι μπορεί να υπογράψει με το δεξί χέρι, έτσι όπως θέλει το σποτάκι, το πολιτικό τέλος του Πάνου Καμένου. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό δίνει και... Αντικειμενικά είναι σε καλύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι. Προφανώς. Και θεωρώ πως η στιγμή που βγήκε ο Πρωθυπουργός προχθές σε συνέντευξη τύπου, στην ουσία για να δώσει όλο το πολιτικό πλαίσιο που θέτει για το επόμενο διάστημα μέχρι και τον Οκτώβρη του 2019, που είναι να γίνουν εκλογές, τι έγινε? Κατέθεσε ανοιχτά χαρτιά, τίμια και καθαρά, και είχε μια, κατά την άποψή μου, πολύ εύστοχη, επίκαιρη και κέρια συνέντευξη, όπου έθεσε όλα τα ζητήματα που αφορούν την πορεία της χώρας από τώρα και μετά. Και πρέπει να σας πω πως είμαστε σε μια περίοδο, σε μια εποχή που δεν είναι ανεξήγητο, ούτε παράδοξο, αλλά όμως είμαστε σε μια εποχή που ο χρόνος πύκνωσε. Πύκνωσε πολιτικά και δεν πύκνωσε μόνο, αλλά έγινε και πιο απρόοπτος. Τι εννοείτε? Τι εννοώ? Εννοώ ότι όπως γίνεται πάντα σε μια περίοδο, κάπως έτσι το είχε πει και ο Γκράμψη, σε μια περίοδο που περνάμε σε μεγάλες αλλαγές, σε μια περιοχή, στον ευρύτερο κόσμο, ο νέος παλεύει, τα νέα δεδομένα παλεύουν να αναδυθούν, και πάντα όταν υπάρχει μια αντιπαράθεση και μια πάλη ανάμεσα σε δύο αντίθετα πράγματα, το παλιό καταστρέφεται, πεθαίνει, και εκεί μπορεί να πεταχτούν και διάφορα άλλα πράγματα ανάμεσα που τον καθιστούν απρόβλεπτο. Και μπορώ να σας πω, ο Γκράμψη είχε πει, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να ξεπηδήσουν και τέρατα ανάμεσα. Λοιπόν, ελπίζω να μην ξεπηδήσουν τέρατα. Όχι, πάντως όχι. Δείχνετε ότι αρχίζετε να διώχνετε τα βαρύδια, κύριε Σακελάρη. Και τι εννοώ? Κοιτάξτε, ναι. Το οικονομικό ένα σκέλος που ήταν σημαντικό, και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εδώ βέβαια θα κάνω μία παρένθεση και θα πω ότι λέγεται ότι υπήρξε τρομακτική πίεση από Ηνωμένες Πολιτείες και Γερμανία να προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα. Και θα το πω, μα έτσι όπως το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο, ότι βάλατε συμψηφισμούς μάλλον με το ζήτημα των συντάξεων. Σωστά, κύριε Σακελάρη. Ωραία. Λοιπόν, απαντώ στο τελευταίο για να περάσω στην ουσία. Στο τελευταίο διαψεύθηκε παταγωδός και εκρηκτικός, θα έλεγα, και από την κυρία Μέρκελ και από τον κύριο Βέμπερ. Και μάλιστα όταν προσπάθησε να το ανασκευάσει, το πρακτορείο ειδήσεων το ευρωπαϊκό έδωσε σε δημοσιότητα το ηχητικό ντοκουμέντο που κατέριψε και την όποια προσπάθεια να τα δικαιολογήσει μετά. Άρα λέτε ότι τον βολεύει και τον κυρία Μητσοτάκη? Δεν υπήρξε, λέτε. Το είπε η κυρία Μέρκελ. Όχι, τον βολεύει, λέω, να περάσει η Συμφωνία των Πρεσπών, λέτε? Κοιτάξτε, από εσάς, και να πω, είναι ένα θέμα που θα τον απασχολεί. Θα σας πω. Τον
τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολούθησε μια πορεία, εγώ δεν θα έλεγα οικογενειακή, κυβερνητική τέλος πάντων, αλλά και οικογενειακή. Γιατί μην ξεχνάτε ότι το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών το είχε χειριστεί ο πατέρας του, η αδελφή του και ο Κώστας Καραμαλής. Πάνω στα πλαίσια αυτού κινήθηκε και έγινε πιο σύγχρονος αλλά και πιο αποδοτικός ως συμφωνία αυτή, προσθέτοντας και το έργα Όμνες και όλα τα νέα στοιχεία που μπήκαν στη Συμφωνία των Πρεσπών, και άρα δεν θα μπορούσε να μην ήθελε να το κάνει. Όμως πιέστηκε από την ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματός του, όπως και αν δεν το θέλουν να το ακούνε κάποιοι, για να μπορέσουν να συσπυρώσουν αυτόν τον κόσμο τον οποίο θα το έχανε. Αυτό είναι ένα ευκαιριακό ζήτημα το οποίο κανένας πολιτικός στις μέρες μας σε μια κρίσιμη περίοδο δεν θα το ενστερνιζόταν και δεν θα το πάλευε ποτέ. Θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη πολιτική ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή, όταν προσπαθεί να παλέψει ενάντια σε ένα ρεύμα το οποίο δεν είναι ρεύμα, να το πω έτσι, ευρωπαϊκό και διεθνές, αλλά είναι και ένα ρεύμα που θέτει τα πράγματα στη σωστή τους βάση σε μια περίοδο απρόβλεπτων κρίσεων και εξελίξεων. Για να γυρίσω σε εκείνο που σας είπα. Τι εννοώ λοιπόν απρόβλεπτες κρίσεις? Έχουμε γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, οι οποίοι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί χρησιμοποιούν το εργαλείο του πολέμου ως μέσο επίλυσης των προβλημάτων. Προσέξτε, αυτό πριν 10 χρόνια, 15 δεν θα συνέβαινε. Με το παραμικρό έχουμε πολεμικές εντάσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά σπουδαίο. Έχουμε ανταγωνισμούς για τους ενεργειακούς δρόμους. Σωστά. Και βέβαια σε αυτό να προσθέσουμε και τους ανταγωνισμούς και τις κρίσεις που προκύπτουν και από τον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλους τους άλλους, οι οποίες οδηγούν και σε εξτρεμιστικές λύσεις. Θυμηθείτε ότι πριν λίγο καιρό η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία τι έκανε? Έκανε ξεχωριστή συμφωνία, υπερεύει το κράτος, πήδηξε πάνω από την γερμανική κυβέρνηση και έκανε ειδική συμφωνία με τον Τραμπ όλη η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αυτά λοιπόν τα πράγματα όλα, αν τα θέσει κανείς, συν το γεγονός ότι αυτά έχουν ως συνέπεια μια κρίση μαζί με τις κλιματικές αλλαγές και την ένταση του οικονομικού πολέμου ανάμεσα στα κράτη και ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, οδηγούν πού? Οδηγούν και σε ένα τεράστιο προσκυνητικό και μεταναδευτικό ρεύμα, το οποίο θέτει νέα ζητήματα δύσκολα και ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρώπη. Εσείς λέτε ότι έτσι, αυτή λοιπόν, η συμφωνία είναι, ότι θα είναι σημαντική και επωφελής για τη χώρα, λέτε κύριε Σακελάρη. Αυτή η συμφωνία γιατί είναι είπε ότι 6 πρωθυπουργοί δεν προχωρήσαν ή, αν θέλετε, δεν λύσαν το θέμα ή δεν δεχθήκαν αυτά που εσείς συμφωνήσατε με τον κύριο Ζάεφ. Ναι. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να ρωτήσω, ότι γιατί ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν, εκεί που 6 πρωθυπουργοί είπαν όχι, ο ίδιος είπε ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσαν και ως κόμμα, είχαν θέσει ως βασική προτεραιότητα το ζήτημα της επίλυσης αυτών των διαφορών. Θέλω να τονίσω πως η μόνη αντίδραση και το μόνο αντίδοτο απέναντι σε αυτά που σας περιέγραψα με τους ανταγωνισμούς και τους γεωπολιτικούς, τους εμπορικούς και το προσφυγικό, αν το δούμε με τη σκοπιά της κρίσης στα σύνορά μας, η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια ελιαχτίδα ειρήνης και εξομάλυνσης των σχέσεων με τους γείτονές μας, αλλά και συνανάπτυξης σε ένα περιβάλλον και ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων, έναρξη της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει υποτιμήσει το ζήτημα και δεν το έθετε ποτέ στην σωστή του διάσταση. Τώρα το ανακάλυψε τελευταία και προσπαθεί και γι' αυτό και η επίσκεψη της Μέρκελ, και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό. Καταλαβαίνετε. Η επίσκεψη Μέρκελ λένε ότι ήταν επειδή η χώρα πλέον έχει βγει από τα μνημόνια, να δώσει ένα μήνυμα στους επιχειρηματικούς και οικονομικούς κύκλους. Και το άλλο ήταν για να προχωρήσει η διαδικασία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτή ήταν έτσι το αντικείμενο της επίσκεψης. Άρα εσείς λέτε λοιπόν, γιατί το λένε επίσης, το λένε χοντρά κάποιοι κύριε Σακελάρη, ότι περίπου, το μεταφράζω, ότι είναι περίπου προδοτικό αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας με το όνομα Μακεδονία, γιατί κάποια στιγμή με το Βόρεια Μακεδονία, εκεί ήθελα να καταλήξω, δεν θα λένε Βόρεια Μακεδονία, θα λένε Μακεδονία και έχει κρυφά λυτρωτικά στοιχεία. Τι απαντάτε? Δεν έχει κανένα κρυφό λυτρωτικό στοιχείο. Ίσα-ίσα αυτά και με τις προσθήκες που έκαναν στο Σύνταγμά τους, δεν υφίσταται ούτε ένας
μια αιτιολογία για να μην ψηφίσει κανείς. Πρέπει να πω ότι κανείς βουλευτής δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ξέρει τι θα ψηφίσει. Για πρώτη φορά μια συμφωνία έρχεται με τέτοια λεπτομέρεια και ακρίβεια να μελετηθεί από άρα το καθένα. Θα ξέρετε, λοιπόν, όλα θα τα κόμματα και όλοι οι βουλευτές οφείλουν να πάρουν την ιστορική τους ευθύνη απέναντι σε μια ιστορική συμφωνία, κατά την άποψή μου. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και πρέπει να το κατανοήσουν όλοι. Για το 151, γιατί θα έρθει τώρα, όπως είπατε, πολύ νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Ναι. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη ότι μπορεί να ζητήσω και ψήφο εμπιστοσύνης. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό κύριε Σακελάρη, έχετε εξασφαλίσει τους 151, γιατί ο Πάνος Καμένος λέει ότι πιέζει να απομακρυνθούν οι υπουργοί που ο ίδιος πρότεινε, να φύγουν από εκεί, να κρατήσει την κοινοβουλευτική του ομάδα, αλλιώς πολιτικά θα ψάχνει για σωσίβια, έτσι. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, εδώ είπα πριν ότι δεν περιμένω τώρα να ερμηνεύσετε απόλυτα τον Πάνο Καμένο ή τη σχέδια, αλλά έτσι όχι ό,τι βέβαια. Ξέρουμε. Κατανόηση στην θέση του και στην προάσπιση της θέσης του δείχνω. Mm-hmm. Κατανόηση όμως στη στάση του απέναντι στην κυβέρνηση δεν μπορώ να δείξω. Γιατί άρα εσείς για τους 151 μάλλον τους έχετε εξασφαλισμένο, λοιπόν, φαίνεται δεν καίγεστε, κύριε Σακελάρη. Προσέξτε, εγώ θεωρώ πως πρώτα οι βουλευτές, και το λέω έτσι για να γίνει κατανοητή η θέση μας, εμείς δεν πάμε να κλέψουμε βουλευτές από κόμματα, να τους καταστρέψουμε τις κοινοβουλευτικές ομάδες, όπως έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα και απέναντι στο ποτάμι και απέναντι στην Ένωση Κεντρών. Δεν κάνουμε απολύτως τίποτε τέτοιο, γιατί σεβόμαστε την αυτονομία των κομμάτων. Αλλά, προσέξτε, είναι ιστορική ευθύνη των βουλευτών. Εδώ να πούμε όμως ότι άλλοι ψηφίζουν για να μην πάρουν το βάρος, δες Νέα Δημοκρατία. Άλλοι γιατί είναι ακόλουθοί τους και απλά για αντιπολιτευτικούς λόγους, δέστε το Κινάλ. Άλλοι για να μην μπει στο ΝΑΤΟ η χώρα, ακούστε, και τέλος πάντων και ο κύριος Μητσοτάκης και για πολλούς προσωπικούς λόγους έχει φανεί. Ξέρετε ότι έχει κάνει με μετρήσεις που έκανε το Πανεπιστήμιο του Όσλο σε μια έρευνα τελευταία ανακαλύφθηκε ότι έχει κάνει 1000 φορές αναφορές για εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, πάντως η συμφωνία των Πρεσπών... Εκλογές, μιας και το αναφέρατε κύριο Σακελάρη, ότι με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα προχωρήσουν. Τώρα λένε αν η συμφωνία των Πρεσπών επισπεύσει τις διαδικασίες, θα το δούμε σε λίγα 24 ώρα φαντάζομαι ή σε λίγες ημέρες. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει το εξής. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Εμείς θεωρούμε αν ψηφιστεί μια τεράστια νίκη της Ελλάδας, του ελληνικού λαού, η οποία ανοίγει δρόμους για... Όχι μόνο για μεγαλύτερη καταξίωσή της στον χώρο που τον έχει επιτύχει μετά την έξοδο από τα μνημόνια και προχωράει γρήγορα, αλλά κυρίως γιατί δίνει λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα. Γι' αυτό όλος ο κόσμος πλην του Όρμπαν και του Μητσοτάκη είναι αντίθετη. Να το πω έτσι. Προσέξτε, η επιδίωξή μας είναι να εξαντλήσουμε, για τις εκλογές που λέτε, να εξαντλήσουμε και την τελευταία μέρα του χρόνου που μας δίνει το Σύνταγμα για τις εκλογές. Να πάμε στον Οκτώβριο. Ναι. Και αυτό γιατί. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί ως κυβέρνηση μετά την έξοδο, αλλά και πριν από την έξοδο από το μνημόνιο, δηλαδή την αποκατάσταση θα έχουν της γίνει κοινωνίας. Λέτε, οι αλλαγές πάντως στο κυβερνητικό πεδίο, δηλαδή αν θα έχουν φύγει οι ανεξάρτητοι Έλληνες και θα υπάρχει νέος μετασχηματισμός, κύριε Σακελάρη. Θεωρώ ναι. Μετασχηματισμός θα υπάρξει, ανασχηματισμός ούτως ή άλλως, γιατί υπάρχουν δύο αναπληρωτές υπουργοί οι οποίοι κατεβαίνουν υποψήφοι επικεφαλής δημοτικών σχημάτων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα το κρατούμενο. Επομένως, θα έχουμε οπωσδήποτε τέτοια. Αλλά όμως εμείς δεν μπορούμε να μην προχωρήσουμε και θα προχωρήσουμε σε αυτό που είπαμε. Γιατί έτσι παρεμβαίνουμε για την αναδιάταξη της θέσης μέσα στην σε όλη την ελληνική κοινωνία των εργαζομένων και αυτών που πλήγηκαν. 120 δόσεις. Αύξηση του κατώτατου μισθού και κατάργηση του υποκατώτατου. Αυτά σε λίγες μέρες κλείνουν. Θα μου τα πείτε να κλείσουμε το θέμα των Πρεσπών. Να δούμε την οικονομία, να κλείνουμε ένα τα μέτωπα, κύριε Σακελάρη. Συμφωνία των Πρεσπών. Άρα έρχεται στη Βουλή με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Λέτε ότι υπάρχουν εξασφαλισμένοι 151. Υπάρχουν και έχουν ανακοινωθεί. Αυτό λέω. Άρα αυτό. Δεν από τα, φαίνεται από να υπάρχει εμπόδιο, λέτε, παρά μόνο το τι θα γίνει, αν θέλετε, έτσι και λίγο δημοσιογραφικά με τον Πάνο Καμένο και τον Αλέξη Εγώ Τσίπρα. Θα το έλεγα και λίγο διαφορετικά. Αν τα κόμματα επέτρεπαν στους βουλευτές που έχουν την απόλυτη ευθύνη της αντιμετώπισης αυτής της θέσης, δηλαδή της συμφωνίας των Πρεσπών, με βάση τα στοιχεία που έχουν,
θα σας έλεγα ότι δεν θα ψήφιζαν 151, 152, 153, δεν ξέρω πώς θα καταλήξουν να είναι, όσο περισσότεροι τόσο καλύτερα, αλλά όμως θα είχαμε και πάνω από 200 βουλευτές. Αυτή είναι η άποψή μου. Φαίνεται από τις τάσεις τους και από τη θέση τους όλο αυτό το λέτε διάστημα. Λέτε απλά λόγω κομματικής πειθαρχίας κάποιοι να μην θέλουν να εκφραστούν. Μάλιστα, αντιληπτό. Λοιπόν, θέματα οικονομίας. Εδώ επίσης ξαναλέω ότι τα αντίδωρα της κυρίας Μέρκελ και των υπολείπων συνδέεται το ένα το θέμα με το άλλο. Συμφωνία Πρεσπών, προχωρήστε το, να σας δώσουμε ανάσες στην οικονομία και όλα αυτά λοιπόν που είπα και λίγο πριν, κύριε Σακελάρη. Ναι. Λέτε ότι έχουν γίνει πολλά, ξέρετε τι λέει αντιπολίτευση, ματωμένα υπερπλεονάσματα για προγράμματα ανέργων που δεν δώσατε να τρέξουν και πολλά άλλα. Τι απαντάτε? Απαντάω ότι είναι ψεύδι, είναι στοιχεία που έρχονται γιατί έτσι αντιλαμβάνονται την αντιπολίτευση, να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κλίμα που και περιραίως ατμόσφαιρα ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Εγώ θα σας πω τι έχει κάνει η κυβέρνηση, πολύ σύντομα, επιγραμματικά, αλλά θέλω να σας, πριν πω αυτό, να σας παρουσιάσω αυτή τη γενική δική μας φιλοσοφία. Ναι. Όπως έχουν τα πράγματα, η μόνη σταθερά που υπάρχει αυτή την περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα σε μια διαταραγμένη παγκοσμίως κατάσταση είναι οι πολιτικές της λιτότητας. Αυτή είναι η μόνιμη σταθερά και αυτή περνάει μέσα από την επιλογή της άποψης ότι πρέπει μάλλον στο δίπολο οικονομία ή πολιτική, κυριαρχεί αυτή τη στιγμή η οικονομία, οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί? Γιατί υπάρχει η λογική της αγοράς και η λογική, η αντίθετη λογική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό πρέπει να το δούμε με μεγάλη προσοχή. Οι αγορές είναι αμήλικτες πάντως, κύριε Σακελάρη, το ξέρετε. Βεβαίως. Και δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα και στην κυβέρνησή σας. Λοιπόν, η λογική της υποτίμησης, της μόνιμης υποτίμησης, σταθερής υποτίμησης, αποβαίνει σε βάρος των λαών, λαϊκών μαζών και των εργαζομένων παντού στην Ευρώπη. Υπάρχουν παρκαρισμένα κεφάλαια τα οποία δεν επενδύονται, δημιουργούν αύξηση στο, αν το δούμε έτσι πολύ σχηματικά, δημιουργούν αύξηση στα επιτόχια, άρα δημιουργούν στους δανεισμούς πρόβλημα, άρα νέα δανεισμοί και πάει λέγοντας. Αυτή η λογική, αν δεν αντιμετωπιστεί με το αντίστροφο, και αυτή η λογική εκφράζεται πολύ σταθερά με τον έλεγχο των προϋπολογισμών των κρατών της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από, από την Κομισιόν, όπου θέλει να τους ελέγχει απόλυτα και θέλει να ελέγχει την πορεία τους, δέστε για παράδειγμα την Ιταλία. Τι έχει γίνει. Αυτό να σας υποσημειώσω ότι η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρομαι στο Κινάλ, η Νέα Δημοκρατία σίγουρα, θέλουν να τον περάσουν ο χρυσό κανόνα και στο Σύνταγμά μας. Να ο φιλελευθερισμός που πάει, κύριε Βούτσινερ. Λέτε για την εποπτεία των να τον εγκρίνουν στις Βρυξέλλες για να ξαναγυρίσουν. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εμείς είμαστε στην αντίθετη λογική. Είμαστε υπέρ της λογικής της ενίσχυσης της ζήτησης για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να ανασάνουν, για να υπάρξουν δουλειές, για να υπάρξουν χρήματα για επενδύσεις στην αγορά, έτσι να έχουμε μια ανάπτυξη η οποία θα οδηγεί και σε ανάπτυξη της κοινωνίας. Αυτή είναι η βασική μας άποψη. Είναι καλή διαφορετική φωνή, αλλά πόσο εφικτή είναι, λέει ο κύριος Σακελάρη. Αυτό παλεύουμε. Συμφωνούμε σε αυτό που λέτε. Και προσέξτε έτσι τώρα. Προσέξτε τι γίνεται. Αυτό παλεύουμε σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας ως κυβέρνηση, μέσα σε μνημόνια και αμέσως μετά τα μνημόνια. Να σας πω ότι η σημερινή πραγματικότητα που μας έφερε να αντιπαλεύουμε ανάμεσα σε δύο αντίθετα ζητήματα, αντίθετες λογικές, η μία είναι τα πλεονάσματα, τα υπερμεγέθη πλεονάσματα και η άλλη είναι της δημοσιονομικής σταθερότητας και τα λοιπά, και απ' την άλλη η αντιμετώπιση των προβλημάτων της λιτότητας που ήρθαν με τα μνημόνια. Ναι. Τι πετύχαμε σε αυτό? 344.000 νέες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, από το 27% πήγε η ανεργία στο 18,6. Και εδώ έλεγα ότι είχαμε στόχο να πάμε στο 20 και καταβήκαμε πολύ πιο κάτω. Σημαντικό δεδομένο. Ναι. Δεύτερο, έχουν τριπλασιαστεί, δίνω ορισμένα στοιχεία για να καταρρύψω όλη αυτή την παραφιλολογία για το ότι δεν έκανε τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν τριπλασιαστεί οι επιχειρήσεις οι οποίες ανοίγουν σε σύγκριση με αυτές που κλείνουν. Ενώ πριν ένα χρόνο δεν ήταν καθόλου έτσι. Και δίνουν μια αισιόδοξη προοπτική. Τρίτο,
μείωση της αδήλωτης εργασίας από το 19% και κάτι, 19,2% αν δεν κάνω λάθος, 1, το 14 στο 12,4 σήμερα. Δείχνει τη συνειδητή προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει την εργασία του εργαζόμενου και να χτυπήσει την αδήλωτη εργασία. Θα μπορούσα να προσθέσω και ένα σωρό άλλα δηλαδή εδώ. Άρα όλα τα κοινωνικά μερίσματα, ναι. Και ειδικά μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Και βέβαια εμείς θέλουμε να κλείσουμε, όπως είπα πριν, τα ζητήματα των 120 δόσεων, ναι. Των συλλογικών, της ενίσχυσης έτι περαιτέρω των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την επικράτηση των κλαδικών συμβάσεων. Και την υψηλή φορολογία. Γιατί το έβαλαν και μάλιστα οι μεγάλοι επιχειρηματίες, το λέω σε μεγάλο μέγεθος, αλλά και σε πιο μικρό, ναι. Στην κυρία Μέρκελ, ότι είναι πολύ υψηλή. Σχεδόν θα έλεγα απαγορευτική κάποιος να προχωρήσει στην Ελλάδα, έτσι, να είναι φιλική και η φορολογία. Και αυτή, προσέξτε, όταν λέει η Νέα Δημοκρατία για μείωση φορολογίας, αναφέρεται στη μείωση των επιχειρηματιών. Έτσι δεν αναφέρεται. Λοιπόν, να κλείσω λοιπόν λέγοντας το εξής, ότι οι 120 δόσεις, η προστασία της κατοικίας, η αναθεώρηση του συντάγματος που είναι εξαιρετικά δημοκρατικό μέτρο. Εκδημοκρατίζουμε τη λειτουργία της κοινωνίας με αυτό. Και επί τόσα χρόνια δεν είχε γίνει με διάφορα προσχήματα. Εμείς δεν θέλουμε να τα αφήσουμε με τίποτα. Ο εξορθολογισμός των σχέσεων κράτους και εκκλησίας. Καθώς και η επιδότηση ενοικίου, η νέα στεγαστική πολιτική, λέω εγώ, αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, που είναι εξαιρετικά, γιατί θα δώσουν όθηση, θα ανοίξουν επιχειρήσεις. Υπάρχουν και άλλα, επιδότηση επιχειρηματιών για να... Ο κόσμος θέλει δουλειές, ανάπτυξη και να είναι λίγο γεμάτη τσέπη του, κύριε Σακελάρη, θεωρώ, γιατί 10 χρόνια θεωρώ, είναι αρκετά. Και για να έρθουμε στο επί της ουσίας ζήτημα της κίνησης που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είπε ότι εγώ θα βάλω πρώτα θέμα εμπιστοσύνης, αν κάποιοι δεν θέλουν. Αυτό είναι αληθές και είναι πολιτικά σωστό, θα πω, κύριε Σακελάρη. Δηλαδή πήρε την ευθύνη για όλα και δείχνει την καθαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε ως κόμμα και ως κυβέρνηση αυτά τα ζητήματα. Θέλουμε να είμαστε καθαροί με τον κόσμο. Και εδώ θα σταθεί ο καθένας πρώτων ευθυνών του. Αν θα ρίξει την κυβέρνηση που έχει να δώσει πολλά ακόμα πράγματα ή αν θα τα διακόψει. Δηλαδή να αντιμετωπίσουμε το δίλημα, να το πω έτσι, το οποίο τι λέει, ποιο είναι το δίλημα που βάζουμε εμείς, κεντρικό δίλημα για από εδώ και πέρα και μέχρι τον Οκτώβριο, ή θα συνεχίσει η Ελλάδα το δρόμο της, το δρόμο της ανάκαμψης δηλαδή, ή θα γυρίσει πίσω. Γιατί θα γυρίσει πίσω. Και έχει ανακοινωθεί από Σιμίτη, από Μητσοτάκη. Και, λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω ένα σχόλιο σας να πάμε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αν προτιμάτε, κύριε Σακελάρη, γιατί θα είναι χρονιά εκλογών σίγουρα. Το πρώτο, εκτός απρόοπτου, έτσι όπως μου λέτε εσείς, crash test εκλογικό θα είναι η αυτοδιοίκηση και οι ευρωεκλογές, αλλά περισσότερο για την αυτοδιοίκηση. Πού το βάζετε το πλάνο σας, το μπήχι σας, αν θέλετε, στην περιφέρεια, ξέρουμε, είναι ο κύριος Αναγνωστάκης, έτσι, στο Δήμο Λαμίας. Περιμένουμε να μας πείτε. Δεν είναι μόνο ο Δήμος Λαμίας, είναι προφανώς και οι άλλοι. 7 Δήμοι είναι στη ποιότητα, αλλά και ο Δήμος Λαμίας. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να σας πω, καταρχήν... Θα είναι βαρόμετρο πάντως για τις εκλογές. Προσέξτε, το crash test δεν είναι μόνο σε αυτά. Πάντα αφήνουμε, χωρίς να το προσέξουμε και ιδιαίτερα, γιατί έτσι είχαμε συνηθίσει. Ξέρετε, έβρισκε ο κόσμος μια εκτόνωση να πάει στις ευρωεκλογές να ψηφίσει ό,τι ήθελε. Και βλέπαμε και κάτι περίεργα κόμματα που κατεβαίνανε, που δεν είχαν καμία σχέση με την εκπροσώπηση απόψεων σε επίπεδο ευρωπαϊκής ή σε πανελλαδικό επίπεδο. Λοιπόν, προσέξτε, σήμερα δεν είναι έτσι. Σήμερα η Ευρώπη είναι μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα. Μια άνοδο της ακροδεξιάς, η οποία αγγίζει και κυβερνήσεις και περνάει σε κυβερνητικά σχήματα, και η ευθύνη όλων των δημοκρατικών δυνάμεων της Ευρώπης είναι να δουν με καθαρό μάτι το πού πάμε στην Ευρώπη. Άρα είναι και εδώ ένα ζήτημα σοβαρό κατά την άποψή μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα, τα αυτοδιοικητικά, πρέπει να σας πω ότι είναι ζητήματα πάρα πολύ σοβαρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει για αυτά μια συγκεκριμένη θέση που αφορά τη δημοκρατία, τη συμμετοχή των πολιτών, την ανάπτυξη και κυριαρχεί η αποκέντρωση που ήδη αποδίδει προς τις περιφέρειες και στους Δήμους. Ωστόσο, η βασική πολιτική κατεύθυνση του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το πεδίο της αυτοδιοίκησης ήταν η συγκρότηση
πλατιών προοδευτικών, ριζοσπαστικών προοδευτικών συνδυασμών που θα διεκδικήσουν τις πλειοψηφίες των Δήμων και σε περιφερειακό, και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο Δήμους, με σαφή πολιτικά όμως χαρακτηριστικά. Τέτοια χαρακτηριστικά δεν μπορούμε να τα αφήσουμε απ' έξω σήμερα. Γι' αυτό ο Κλισθένης έβαλε την απλή αναλογική που θα οδηγεί στην κατάργηση των αυταρχικών δημοτικών δομών και του δήμαρχου, να το πω έτσι, φεουδάρχη, ο οποίος έπαιρνε πλειοψηφίες και τα έκλεβε από τις μειοψηφίες. Λοιπόν, σε αυτό το τομέα θεωρούμε ότι η υπεράσπιση και διεύθυνση της δημοκρατίας στους Δήμους είναι ένα και πρωταρχικό. Δεύτερο, η συμμετοχή των πολιτών, γιατί αυτό δεν υπήρχε σε κανένα Δήμο και περιφέρεια. Τρίτον, η εφαρμογή και η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, που είναι εξαιρετικά σύνθετο αλλά αναγκαίο μέτρο, όπου κυριαρχούσαν λογικές παραγοντισμού και εκμετάλλευσης ανθρώπων και υπηρεσιών, η καταπολέμηση της διαφοράς και της διαπλοκής και η θεσμοθέτηση της λογοδοσίας και η χρηστή διαχείριση των δημοσίων πραγμάτων λοιπόν, από τους Δήμους. Το ρωτάω... Αυτό λοιπόν το λέω γιατί αυτά τα ψηφοδέλτια που εμείς προσπαθούμε να στήσουμε στην περιφέρεια, θεωρούμε ότι ο Δημήτρης Αναγνωστάκης έχει ένα εξαιρετικό πεδίο μπροστά του. Όχι αυτός, αλλά και το ψηφοδέλτιο που σε λίγο καιρό θα ανακοινωθεί, για να δώσει τα δείγματα γραφής του και να κερδίσει την περιφέρεια. Ο στόχος είναι αυτός. Μάλιστα. Πρώτον. Δεύτερον, για τους Δήμους. Φαίνονται τα πρώτα σημάδια μιας μεγάλης χειραφέτησης, κύριε Βούτσινε, που εμφανίζεται στα αυτοδιοικητικά σχήματα. Η δική μας παρέμβαση αυτό το χαρακτήρα έχει. Αν εξαιρέσουμε κάποιες περιπτώσεις όπου τοποθετήθηκαν δήμαρχοι, και δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ αυτό, και αφορά και το ΚΙΝΑΛ που ακολουθεί προσπαθώντας να καναλιζάρει τον κόσμο του, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία, στους υπόλοιπους χώρους βλέπουμε θετικές διεργασίες, δηλαδή στοιχεία που δείχνουν ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι πρωτίστως πρέπει να μιλάνε για το Δήμο τους και για το πρόγραμμά τους. Θεωρούμε πως υπάρχει μια όσμωση, γιατί έχουμε στοιχεία και από τη Φιότιδα. Οριζοντίως και καθέτος σε Δήμους της Φιότιδας, μια όσμωση των αυτοδιοικητικών δυνάμεων που αναφέρονται στο ΣΥΡΙΖΑ και σε συνεργαζόμενους με αυτούς. Και θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται και από το γεγονός ότι δεν έκανε ενέσεις στους Δήμους. Ανάστησε τους Δήμους. Και αυτό μπορώ να το αποδείξω με τα εργαλεία που τα χρηματοδοτικά, είτε αυτός ήταν ο φιλόδρομος, είτε το εργαλείο αξία, οι άλλες χρηματοδοτήσεις για καταστροφές, η πρόσθεση μόνιμου προσωπικού με δική μας πρωτοβουλία και με την άρνηση πολλών Δήμων. Θυμηθείτε στη Λαμία τι γινότανε, ότι δεν δεχότανε, απολύσανε τους εργαζόμενους. Και το τελευταίο να σας πω, με την ανάθεση, παράδοση στις αυτοδιοικητικές δομές, αλλά και σε τοπικές δομές, της Πανελλήνιας Έκθεσης και άλλων φορέων. Αυτό δείχνει τη διάθεσή μας και για την αποκέντρωση, την ουσιαστική αποκέντρωση, αλλά και για την βοήθεια στους Δήμους. Θέλω να κλείσω λοιπόν λέγοντας το εξής, ότι όλα αυτά θα φανούν στην πορεία. Φαίνονται στα σχήματα που κατεβαίνουν στους Δήμους. Στη Λαμία, στο ίδιο πνεύμα, προχωρούμε και όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχουν στην δημοκρατική κίνηση πόλης που έχει παρουσιαστεί, με στόχο τη δημιουργία ενός μετόπου προσωπικότητων και άλλων παρατάξεων, ώστε να παίξουμε στο επίπεδο του Δήμου διεκδικητικά μέχρι θα τα ξαναπούμε, γιατί θα έχουμε αρκετό χρόνο. Σας ευχαριστώ, κύριε Σακελάρη, για την παρουσία στο